Θα ξεκινήσω με κάτι που είχα σκοπό να αφήσω για το τέλος. Οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης ήταν, να είστε σίγουροι, είναι και θα είναι στο πλευρό οποιοδήποτε αγωνίζεται. Οποιοδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι, σε οποιοδήποτε τομέα, πολύ δε περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας, τις γειτονιές μας, το χώρο στον οποίο κατοικούμε. Θα φέρνουν αυτά τα ζητήματα, όπως ήδη έχουν κάνει, είπε και ο Σωτήρης αναλυτικότατα, σε όποιο όργανο συμμετέχουν. Αυτή άλλωστε ήταν και ο σκοπός μας εξ αρχής όταν ζητούσαμε την ψήφο του λαού της περιοχής. Η ίδιμη πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Κοινοτικό Συμβούλιο του 5ου Διαμερίσματος πάρθηκε απόφαση με τη μορφή ψηφίσματος αυτούσιο το κείμενο των 6 μαζικών φορέων της περιοχής για το ενθέματι οικόπεδο πίσω από την αλυσίδα και τον αποχαρακτηρισμό του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν αρκεί, δυστυχώς. Είπε πριν και ο Σωτήρης, το μάζεμα μόνο, ας αναλογιστεί κανείς, ότι το μάζεμα αυτών των χιλίων τόσων υπογραφών, πόσων ήτανε, που δεν είναι και πολλές εδώ που τα λέμε, για μια γειτονιά όπως η Χαριλάου. Το μάζεμα λοιπόν χίλιων υπογραφών, μελάνι σε ένα χαρτί, έτσι, και μια κινητοποίηση, ένα Σάββατο πρωί στη γειτονιά, ήταν ικανές λίγο να κάνουν να νιώσουν στη διοίκηση του Δήμου την ανάσα του κόσμου και να πούνε θα το ξαναφέρουμε, να το ξανασυζητήσουμε, να δούμε εκεί που τα είχαν ταιριασμένα όλα για να τελειώνει το θέμα, να το θάψουν. Με αυτά λοιπόν στο μυαλό, πολύ σύντομα να πω, θα είναι αναπόφευκτες και κάποιες επαναλήψεις, ότι πιστεύω ότι για την κατάσταση των προβλημάτων και των ελλείψεων δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Θα πρέπει αυτά να τα συγκρίνουμε σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων, όχι μόνο της Χαριλάου φυσικά, όχι μόνο του 5ου διαμερίσματος, ολόκληρης της πόλης. Μιλάμε άλλωστε για το μεγαλύτερο διαμέρισμα, ίσως και το πιο πυκνοκατοικημένο, τα είπε και ο Μιχάλης. Δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη καταγραφή κάθε κάτοικος, κάθε γειτονιάς, γιατί είναι και πολλές, αυτού του διαμερίσματος, αυτής της κοινότητας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι, το βιώνει καθημερινά από το δευτερόλεπτο που θα βγει από το σπίτι του, ποια είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με τον ελεύθερο δημόσιο χώρο. Σε όλες του τις εκφάνσεις. Γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο οικόπεδο που αποχαρακτηρίστηκε, δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία, δεν είναι μόνο η δίχρονη προσχολική αγωγή, είναι και η παιδική σταθμή, που θέσεις δεν υπάρχουν και σμπρώχνουν τις οικογένειες στον ιδιωτικό τομέα με δυσβάσταχτα κόστη. Είναι οι σχολικές αίθουσες όλων των βαθμίδων, να υπενθυμίσω, στα ήδη συγχωνευμένα σχολεία που στηβάζονται εν μέσω πανδημίας και θα συνεχίσουν να στηβάζονται μαθητές. Είναι χώροι άθλησης και για συλλόγους και σωματεία που είναι άστεγοι και δεν έχουν ανασάνουν και για το ευρύτερο κοινό όλων των ηλικιών. Είναι ένα πάρκο για να κάνει μια λαϊκή οικογένεια τη βόλτα της. Είναι όλα αυτά και πολύ πολύ περισσότερα. Για εμάς λοιπόν κριτήριο για κάθε παρέμβαση δεν είναι κανένα άλλο παρά η κάλυψη των αναγκών όπως αρμόζει και όλα στον 21ο αιώνα, όπως είπε και ο Μιχάλης. Αναγκών εκπαίδευσης, άθλησης, αναψυχής, εν γέννη ζωής των κατοίκων των γειτονιών. Και βεβαίως χωρίς να εξαναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Να μην εξαναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, λέμε, γιατί ήδη το βάζουν. Ήδη, ας μην ξεχνάμε, πληρώνουμε δυσβάσταχτους φόρους και χαράτσια όλων των ειδών προς το κράτος. Το οποίο υπόθηκε ήδη, δεν θα κουράσω, απλά θα προσθέσω, όχι μόνο μειώνει τις ενισχύσεις προς τους Δήμους, αλλά να θυμίσω πριν λίγα χρόνια έβαλε και χέρι στα αποθεματικά τους. Και ένας δήμαρχος στην Πάτρα, ο οποίος αρνήθηκε τον σειρά στα δικαστήρια για αυτό το λόγο. Μαζί με αυτά πληρώνουμε μεγάλους, επίσης, δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, ξέχωρα από την κεντρική φορολογία. Όλα αυτά τα χρήματα είναι υπαρκτά, υπάρχουν. Είναι θέμα επιλογών, όπως υπόθηκε, πού θα πάνε, σε ποιο κονδύλι, σε ποιο κωδικό,
τα στέλνουν σε εργολάβους, τα στέλνουν σε πολυεθνικές αμερικάνικες και όχι για σχολιά. Αλλά στο τραπέζι θα πρέπει να μην βάζουμε μόνο αυτά τα ήδη υπαρκτά, συγκεκριμένα, αριθμημένα κονδύλια που από την τσέπη μας, ξαναλέω, προέρχονται, αλλά θα πρέπει να μπαίνει ο συνολικός κοινωνικός πλούτος αυτής της χώρας. Εκεί είναι ο πραγματικός πλούτος, τα πραγματικά χρήματα, και από εκεί θα καλυφθούν, θέλουμε και λέμε, οι σύγχρονες ανάγκες εν συνόλο. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν και με αυτές τις πολιτικές και κυβερνήσεων και διοικήσεων του Δήμου γεννιούνται και διωγγώνονται τα προβλήματα του λαού και της περιοχής. Σε αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις πολιτικές επιλογές και κυβερνήσεων και διοικήσεων του Δήμου, ακόμα και οι ελάχιστοι χώροι, οι ελεύθεροι, δεν αποδίδονται στο λαό, αποχαρακτηρίζονται και τσιμεντοποιούνται. Ο χρόνος δεν είναι συμμαχός μας. Κάθε μέρα που περνάει με την υπάρχουσα κατάσταση είναι εις βάρος των κατοίκων. Κάθε μέρα που περνάει είναι χαμένη θέση ενός παιδιού σε παιδικό σταθμό. Είναι ένα νέο λιώμενο σε μια αυλή σχολείου. Είναι αύξηση του αριθμού των μαθητών μια σχολικής αίθουσας. Κάθε μέρα που περνάει με την υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να είναι μια χαμένη βόλτα μιας λαϊκής οικογένειας σε ένα πάρκο που δεν υπάρχει ή που δεν επαρκεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη άμεση και ζωτική. Όχι μόνο να ακυρωθούν οι αρνητικές εξελίξεις, όπως προϋπόθηκε με τον αποχαρακτηρισμό του οικοπαίδου, και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ακυρωθεί αυτή η απόφαση, αλλά είναι άμεση και ζωτική ανάγκη και επιτακτική να διεκδικηθούν όλοι οι αδόμητοι χώροι. Δεν είναι και πολλοί. Προς διαμόρφωση και απόδοση σε μαθητές, σε σωματεία, σε κατοίκους. Βεβαίως η κάθε γειτονιά γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι χώροι και το τελευταίο τετραγωνικό, όπως είπε ο Μιχάλης. Για κάποιους έχει γίνει κουβέντα στο παρελθόν. Πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω εμβληματική θέση κατέχει η πρώην αλευροποιία Λατίνη, κάτω προς το Ποσειδόνιο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλές χρήσεις, πολιτιστικές και άλλες. Είναι μεγάλο οικόπεδο και είναι φιλέτο, το ωρέγονται. Ενδεικτικά, λίγο πιο πέρα και πάνω στη θάλασσα, σε άλλο φιλέτο, εξώθηκε κακήν κακό στο 5ο Λύκειο, αντί να ανακατασκευαστεί πλήρως και κατάλληλα στο οικόπεδο μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχουν και σήμερα που μιλάμε αδόμητοι χώροι οικόπεδα στην Ψελού, στην Αναξιμάνδρου, στη Μακεδονίας, κατάλληλα και για σχολεία και για γήπεδα. Υπάρχει το διατηρηταίο κτίριο της Αλυσίδας, χαρακτηρισμένο διατηρηταίο επίσης κατάλληλο για ποικίλες πολιτιστικούς χώρους. Μένει άδειο κουφάρι εδώ και πόσες δεκαετίες. Η πρώην κεραμοποιία Λατίνη λίγο πιο κάτω. Τεράστιο οικόπεδο επίσης μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλές χρήσεις, και σχολικές και πολιτιστικές και αθλητικές, και πάρκο να γίνει. Προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βεβαίως από εκεί και πέρα πολλά άλλα ακίνητα, εγκαταλελειμμένες μονοκατοικίες στην Όλγας, κατά μήκος και αλλού, και υπάρχουν φυσικά και κάποια ελάχιστα μικρά αδόμητα οικόπεδα διάσπαρτα στις γειτονιές, κατάλληλα για μικρά πάρκα. Για όλα αυτά τα παραπάνω και άλλα τόσα, για να πάρουν λοιπόν ανάσα οι γονείς που είτε δεν έχουν παιδικό σταθμό να στείλουν τα παιδιά τους, είτε αναγκάζονται να τα στηβάζουν σε ακατάλληλους χώρους με ό,τι αυτό σημαίνει εν μέσω πανδημίας, για να ανακουφιστούν τα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν που να στεγαστούν, και γενικότερα για να αθληθούν οι συνδημότες μας. Για να μπορέσει η λαϊκή οικογένεια, όπως είπαμε, να βρει αναψυχή σε ένα ανθρώπινο και αξιοπρεπές πάρκο στη γειτονιά της, όχι να παίρνει το αμάξι και να κάνει μια ώρα δρόμο. Για όλα αυτά η ίδια μας η πείρα, δεν χρειάζεται να τρέξουμε μακριά, μας έχει δείξει πως δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος. Να γίνει η διεκδίκηση και του παραμικρού ελεύθερου χώρου για σχολική στέγη, για χώρο άθλησης και για πάρκο, για πολιτιστικά κέντρα κτλ. Υπόθεση του λαού της περιοχής. Να απασχολήσει και να μπει, όπως ήδη ξεκίνησε να γίνεται για το επίμαχο οικόπεδο εδώ στην Αλυσίδα,
στην ημερήσια διάταξη κάθε μαζικού φορέα της περιοχής. Να συγκροτηθεί πλαίσιο ετοιμάτων και δράσης, να αναπτυχθούν πολλοί και μαζικοί αγώνες, να συντονιστούν εργατικά σωματεία και άλλα σωματεία, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, μαθητικές κοινότητες, σύλλογοι γονέων, γυναικών και φοιτητών και να ασκηθεί σε κυβέρνηση και δήμο ασφικτική πίεση, συνεχής και ασφικτική. Βεβαίως να διεκδικούμε χρήματα για όλα αυτά. Από το κράτος, την κυβέρνηση, τα χρήματα που όπως υπόθηκε προέρχονται από την τσέπη μας. Θα καταλήξω γιατί υπάρχει και μία σε μυαλά πολλών ίσως μια λαθεμένη αντίληψη ότι ο αστικός χώρος και η διαμόρφωσή του δεν είναι ζήτημα κάποιων ειδικών που θα συντάξουν καλή ώρα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο οποίο αναφέρθηκε πριν ο Μιχάλης. Δεν είναι ζήτημα κάποιων ειδικών, επιστημόνων που θα πούν τη γνώμη τους. Να την πούν, βεβαίως. Αλλά είναι ζήτημα πρώτα και κύρια τη ζωή των κατοίκων και ως τέτοιο πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους. Ευχαριστώ.